Τη ζήτησα σήμερα να έχουμε τον άλλοτε πρόεδρο των μηχανοοδηγών και μηχανοδηγό, τον κύριο Γενιδούνια, μετά τα όσα ακούστηκαν χθες και στην Εξεταστική Επιτροπή, παρόντος του άλλοτε υπουργού, του κυρίου Καραμαλή. Και ο κύριος Γενιδούνιας, θέλω να υπενθυμίσω, παρά τις οκλήσεις βουλευτών της αντιπολίτευσης, για την ώρα δεν έχει καταστεί αυτός και κάποιοι ακόμη εφικτό να πάνε να καταθέσουν. Εχθές, καλημέρα κύριε Γενιδούνια. Καλημέρα. Με ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούω. Καλημέρα, καλημέρα. Χθες είχαμε ένα λογικό, άλογο, λεκτικό άλμα. Οι επιστολές και τα εξώδικα που στέλνατε και εσείς και άλλοι και άλλα σωματεία δεν έθεταν θέμα, λέει ο Υπουργός Ασφάλειας του Σιδηροδρόμου, αλλά ασφαλών λειτουργιών του, γι' αυτό και ζητάγατε την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης περίφημης σύμβασης 717. Είναι έτσι? Νομίζω ότι το είπε μόνος ο Υπουργός. Ζητάγαμε, στέλναμε γράμμα εξώδικα για την ασφάλεια. Τι άλλο να κάνουμε, δηλαδή. Και εγώ δεν καταλάβατε την τοποθέτησή του. Εμείς δεν γνωρίζαμε. Εμείς ζητάγαμε να λειτουργήσουν τα συστήματα, κύριε Σερχίν. Και νομίζω ότι όπως το είπε, εννοείσε αυτό που στέλναμε και εμείς. Όχι όμως πάντως να ολοκληρωθεί 717, γιατί υπάρχουν άλλες τρεις συμβάσεις από πίσω που τρέχανε. Έτσι, δεν είναι μόνο η 717 η οποία αφορούσε τα συστήματα, υπήρχαν και άλλες οι οποίες τρέχανε, η 717 πήγαινε να τις διορθώσει. Εμείς αυτό που στέλναμε τότε και καταγγέλαμε επανειλημμένα, όχι ένα εξώδικο, ήταν ότι δεν λειτουργούν αυτά τα συστήματα και υπάρχει ο κίνδυνος, ελοχεύει ο κίνδυνος να γίνει ένα σοβαρό ατύχημα. Με συγχωρείτε, ο Υπουργός λέει, το κείμενο που έλαβα, το τελευταίο το εξώδικο, δεν έλεγε ότι ο σιδηρόδρομος δεν ήταν ασφαλής, αλλά ότι υπάρχουν ζητήματα ασφάλειας. Μπορείτε να το ερμηνεύσετε? Τι να ερμηνεύσω, κύριε Σαχίν, το είπατε και εσείς μόνος σας, με ένα μηδιάμα, νομίζω ότι εγώ τι να ερμηνεύσω άλλο. Ελληνικά μιλάω, ελληνικά μιλάτε, μας ακούνε όλοι, νομίζω καταλαβαίνουν. Το δεύτερο, κύριε Γενιδούνια, ακόμη και αν υπήρχαν τα συστήματα ασφάλειας, είπε ο Υπουργός, άνθρωποι θα έπρεπε να τα χειριστούν, άρα μην το έχετε δεδομένο ότι θα την γλίτωναν. Κοιτάξτε, σε αυτό υπάρχει απάντηση στα πορίσματα. Με τα βεβαιότητας, αν λειτουργούσε το ETCS δεν θα γίνονταν το δυστύχημα, δεν το λέω εγώ, τα λένε οι επιτροπές οι οποίες βγάλαν αυτά τα πορίσματα. Τώρα αν πάμε στην λογική, κύριε Σαχίνη, ότι πίσω από κάθε εργαλείο της τεχνολογίας που το χρησιμοποιούν οι άνθρωποι πάντα υπάρχει ένας κίνδυνος, αυτό είναι γνωστό. Πίσω από όλα είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Το θέμα είναι ότι για ποιο λόγο η τεχνολογία μας δίνει αυτά τα μέσα, για να μεγιστοποιούμε και να μειώνουμε στο ελάχιστο τον παράγοντα άνθρωπος. Εντάξει, αν θέλουμε τώρα να υποστηρίξουμε ότι η εξαίρεση στην Ελλάδα γίνεται κανόνας, τότε μπορούμε να βγούμε σε αυτή τη λογική που προβάλλει με τρόπο τουλάχιστον για εμάς τους σιδηροδρομικούς, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω, γιατί είμαστε πολύ θυμωμένοι, που προβάλλουν ότι η εξαίρεση στην Ελλάδα ήταν ο κανόνας. Ότι δεν λειτουργούν δηλαδή αυτά τα συστήματα. Έτσι, και πραγματικά σήμερα αν είδατε, έχει βγει και μια επιστολή. Θα έρθω. Γιατί... Μισό λεπτό. Ναι. Είπε και κάτι ακόμη όμως ο Υπουργός που σας αφορά ως εργαζόμενος. Εάν εφαρμοζόταν ο Γενικός Κανονισμός Ασφαλείας, θα είχαμε αποφύγει το δυστύχημα. Και εκεί φωτογραφίζει το σταθμάρχη, δική του επιλογή, του συστήματός του και το μηχανοδηγό. Εδώ, τι λέτε? Κύριε Σαχίνη, κανείς από εμάς, έχουμε μιλήσει πολλές φορές, εγώ ποτέ δεν είπα ότι δεν έγινε ανθρώπινο λάθος. Τουλάχιστον την πλευρά του σταθμάρχη είναι βέβαιο αυτό. Σωστό. Τώρα, αναφορικά με τις συνομιλίες και τις ενέργειες των μηχανοδηγών στην περιοχή, περιμένουμε να ακούσουμε, να δούμε τη δικογραφία. Δεν υπάρχει αυτή η δικογραφία, δεν έχουμε πρόσβαση εμείς. Ακόμα στη Βουλή δεν έχει πάει αυτή η δικογραφία, σας θυμίζω. Αυτή η κουβέντα γίνεται πριν από λίγο. Μάλιστα, ανάκριση γίνεται χωρίς τη δικογραφία στη Βουλή. Άλλο αυτό πάλι. Ελάτε. Ναι, ναι. Αυτό άκουσα πριν από λίγο. Και σας λέω και πάλι ότι σήμερα έχει βγει στο φως της δημοσιότητας μια επιστολή. Μάλιστα. Η επιστολή είναι του κυρίου Τσαλίδη, ο οποίος παραιτήθηκε το Σεπτέμβριο του 2021. Ο άνθρωπος αναφέρεται στον εκτορχιασμό και ανατροπή δύο οχημάτων ενδιάμεσων βιτίων ενός εμπορικού σειρμού μεταφοράς καυσίμου αυτοκινήτων του ελληνικού στρατού στη Λευκοθέα Σερών στις 25 Αυγούστου 2021 και στις 26 Αυγούστου στην έξοδο του σταθμού του Δομοκού, όχημα του ΟΣΕ, το οποίο δεν είχε ασφαλιστεί. Και λέει ο άνθρωπος, η έλλειψη προσωπικού του ΟΣΕ σε συνδυασμό με τη μη λειτουργία σηματοδότησε μεγάλα τμήματα του δικτύου, η μη πλήρως συντηρημένη υποδομή και οι χώροι πέριξ αυτής, ο ορισμός βραδυπορίων, η γενικότερη αίσθηση εγκατάλειψης συνδρομικής υποδομής χωρίς να υπάρχει ορατό σχέδιο αναδιοργάνωσής της,
καθιστούν τη σιδηροδρομική λειτουργία δύσκολη και επικίνδυνη, έχουν ως αποτέλεσμα σοβαρά συμβάντα. Η παράταση και επιδείνωση της υφιστάμενης κατάστασης δημιουργεί προϋποθέσεις ώστε να αυξηθεί η συχνότητα των συμβάσεων επί γραμμή, με ορατό πλέον τον κίνδυνο να υπάρξει ένα συμβάν μεγίστης σοβαρότητας. Δεν διαβάζω τίποτα άλλο. Αυτά πάνε το Σεπτέμβριο του 2021 στον Υπουργό που χθες κουνούσε το δάχτυλο. Άρα πώς δεν ήξερε? Κύριε Σαχίνη, εγώ να απευθύνω ερώτημα σε εσάς και στους ακροατές σας τώρα. Πώς είναι δυνατόν ο κύριος Τσαλίδης να μην έχει κληθεί στην Εξεταστική Επιτροπή, κύριε Σαχίνη? Έλα μου, πώς είναι, πώς είναι δυνατόν να επιλέγουν να καλέσουν το Διευθύνοντα Σύμβουλο μέχρι το 2016 στρενοσέ, να εξαιρούν την περίοδο 16-21 και να πηγαίνουν μετά το Σεπτέμβριο του 2021 να καλούν τον επόμενο Διευθύνοντα Σύμβουλο? Πώς είναι δυνατόν? Εγώ απευθύνομαι στην κοινή λογική. Και με αυτή την επιστολή που δημοσιεύτηκε σήμερα, νομίζω ότι όλοι πλέον οι Έλληνες πολίτες καταλαβαίνουν τι συμβαίνει. Μάλιστα. Και για ποιο λόγο εξαιρούνται κρίσιμοι μάρτυρες. Άρα εσείς εξαιρείστε. Ο κύριος Τσαλίδης που στέλνει την επιστολή προσωπικά στον Υπουργό, ως απόρριτη και εμπιστευτική, ότι είχε το νου θα σκάσει μεγάλο συμβάν. Εδώ είναι διαλυμένα τα πάντα, δεν καλείστε. Και την ίδια ώρα χθες ακούμε ότι δεν υπήρχε θέμα ασφάλειας στο σιδηρόδρομο, αλλά ζητήματα ασφαλείας. Ωραία πράγματα, κύριε Γεννηδούνια. Τι να θέλω, κύριε Σαχίνη, όπως δεν έχω να κάνω κάποιο σχόλιο, νομίζω τα λέει όλα και η δικιά σας τοποθέτηση. Θέλω να μου πείτε και κάτι τελευταίο. Ακούγοντας την κατάθεση χθες του Υπουργού, ειλικρινά με το χέρι στην καρδιά, πώς νιώσατε? Κοιτάξτε, απίστευτη νεύρα, θυμό, αυτό. Είναι μια κοινική κατάθεση, πραγματικά. Κοινική, εγώ τι θα τη χαρακτηρίσω. Και εντάξει, τουλάχιστον. Θα μπορούσε, εγώ δεν κατάλαβα ποτέ, γιατί ενώ έλεγε ότι υπάρχει αυτή η κατάσταση στο σιδηρόδρομο, το ξέραμε κτλ. Γιατί δεν μας είδε ποτέ, γιατί υπάρχει αυτό το γιατί με, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Έτσι. Πραγματικά και θυμώ. Αυτή είναι η απάντησή μου σε εσάς. Εκτιμάτε ότι με αυτές τις εξελίξεις μπορεί να κληθείτε τελικά και εσείς και ο κύριος Τσαλίδης, ή το βλέπετε ότι έχει κλείσει αυτό το ενδεχόμενο? Γιατί αν έχει κλείσει, απίθανο, τότε αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι εδώ δεν θέλουν. Χθες άκουγα τον πρόεδρο που παρενέβαινε να μην πολιτικολογούν, ο κύριος Μαρκόπουλος, γιατί θέλει να λάμψει η αλήθεια. Πώς θα λάμψει η αλήθεια? Κοιτάξτε, αν δεν καλέσουν τον κύριο Τσαλίδη και μετά το σημερινό δημοσίευμα, τι άλλο να πούμε? Μάλιστα. Κύριε Γεννηδούνια, θέλω να σας ευχαριστήσω, θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.